Αναθερμαίνεται η προσπάθεια δημιουργία του Βοτανικού Πάρκου Απηγανιά με στόχο να αποτελέσει πόλο έλξη για τουρίστε και επισκέπτε από όλη την Κρήτη. Με αυτοψία που πραγματοποιήθηκε στο δάσο του Απηγανιά, το πάρκο βρέθηκε στο επίκεντρο συζητήσεων των αρμόδιων φορέων για να πάρει σάρκα και οστά. Θα είναι ένα πάρκο το οποίο θα περιλαμβάνει πολλαπλέ δραστηριότητε. Θα είναι οικολογικό, θα είναι περιβαλλοντικό, θα, θα είναι αθλητικό πάρκο, θα είναι βοτανικό κήπο. Έτσι θα καλύπτει όλε τι ανάγκε. Και λέμε... τουριστικέ, λοιπόν. Και τουριστικέ, για να είναι επισκέψιμο το πάρκο. Το πλάνο κάνει λόγο για ένα πάρκο που θα καλύπτει όλε τι ανάγκε των επισκεπτών του, έχοντα οικολογικό, περιβαλλοντικό και αθλητικό χαρακτήρα. Την δική τη ματιά στην προσπάθεια αυτή έδωσε και η βοτανολόγο Κατερίνα Ζαμπετάκη, που ασχολείται με τη δημιουργία βοτανικών πάρκων στη Γαλλία. Μπορεί να γίνει ένα φυσικό πάρκο, να υπάρχει ας πούμε, μια διαδρομή που θα ξεκινάει από κάτω από εκεί που είναι το δασάκι του Κουτσουρά και θα πηγαίνει προς τα πάνω με ήπιες, μορφές, ήπιες, ήπιες κατασκευές ας πούμε, που θα μπορείς να επισκεφτείς το χώρο που είναι το παρατηρητήριο και θα μπορείς να έχεις από εκεί μια θέα όλου του χώρου να δημιουργηθεί ένα βοτανικό πάρκο χαμηλά που θα είναι επισκέψιμο από μαθητές, από επισκέπτες. Νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε εδώ ένα φυσικό ή οικολογικό πάρκο εκεί που θα μπορούν οι επισκέπτες να έρθουν και να δουν πώς τα φυτά, τα ζώα έρχονται στη φύση. Το βοτανικό πάρκο που απότερο στόχο είναι να αποτελέσει ένα διαμάντι για το νησί μπορεί να προσφέρει πολλά στους επισκέπτες της Ιεράπετρας αναβαθμίζοντας το τουριστικό προϊόν της. Το πρώτο βήμα τη νέα δημοτική αρχή είναι η δημιουργία ενό κήπου με ενδυμικά φυτά τη Κρήτη, επισκέψιμου για μαθητέ, τουρίστε αλλά και ντόπιου. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν κάποια πράγματα στο μυαλό του. Ε, θα αρχίσουμε από τα, από τα, από τα εύκολα, μάλλον από, τα, από το πρώτο βήμα, το οποίο είναι η δημιουργία ενό χώρου όπου θα καλλιεργηθούν οι θαγενεί ήδη τη Κρήτη, φυτικά είδη, ο οποίο θα μπορούν οι μαθητέ μα, τα σχολεία μα, τα παιδιά μα, αλλά και ξένοι, και ξένοι, που έρχονται και επισκέπτονται την περιοχή, να γνωρίσουν ακριβώ τα, τα φυτά τη Κρήτη. Στο πλαίσιο τη αυτοψία στο δάσο του Απηγανιά, οι αρμοδίοι φορεί συνεργάστηκαν και εξέτασαν το κατά πόσο οι ιδέε που αφορούν το βοτανικό πάρκο μπορούν να μετουσιωθούν σε μελέτη και να μπει σε τροχιά υλοποίηση. Το σχέδιο των συγκεκριμένων, συγκεκριμένων ομάδας είναι μεγαλόπνοο, αλλά όπως είπα προηγούμενος θα αρχίσουμε από αυτά που γίνονται σε συνεργασία πάντα με τις αρμόδιες υπηρεσίες όπως είναι η δασική υπηρεσία έχει τον πρώτο λόγο. Είμαστε σε συνεργασία με τον δασάρχη.